Έχουμε όμως και μια τροπολογία, κύριε Πρόεδρε, και ας μου επιτραπεί εδώ ένα σύντομο σχόλιο, για την οποία θέλουμε να πούμε ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, κύριε Υπουργέ, είναι απαράδεκτος ο τρόπος νομοθέτησης τόσο σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων. Μιλάω για την τροπολογία περί της υποχρεωτικότητας φύτησης. Την τροπολογία στο άρθρο 3. Μιλάμε για έναν κανονικό νομοθετικό κλεφτοπόλεμο εδώ, χωρίς καμιά συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς, τους ειδικούς επιστήμονες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, τους εκπροσώπους των γονέων, φέρνεται μια οριζόντια, μια ισοπεδωτική διάταξη στη λογική της καταστολής και της ατομικής ευθύνης. Ξέρετε, υπερασπιζόμαστε με πάθος το δικαίωμα και την ανάγκη που έχουν όλα τα παιδιά για εκπαίδευση. Και αυτήν την ανάγκη, αυτό το δικαίωμα όλων των παιδιών, λέμε ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να το στερείται κανένα παιδί για καμία μάσκα. Από εδώ όμως και μέχρι την οριζόντια διάταξη που φέρνετε, υπάρχει απόσταση και μάλιστα μεγάλη. Αλήθεια, για να σας ρωτήσουμε, ποιους ταυτίζετε, αυτούς τους ελάχιστους που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο για μια μάσκα, με αυτούς που τα παιδιά τους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και κινδυνεύουν εξαιτίας της πεισματικής άρνησης της δικής σας κυβέρνησης να πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας από τον COVID στα σχολεία? Με ποιους? Με αυτούς τους οποίους αρνείστε να τους στείλετε έναν σχολικό νοσηλευτή για τα παιδιά τους, εκείνα τα παιδιά που νοσούν βαριά, με διαβήτη, με άλλες παθήσεις? Και αλήθεια, πότε ακριβώς εκεί στην κυβέρνηση ανακαλύψατε ότι υπάρχουν παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο? Πότε? Δεν ξέρετε ότι η σχολική διαρροή στην 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση βρίσκεται περίπου στο 11%. Το θεωρείτε μικρό αυτό το ποσοστό? Και ότι αυτό το ποσοστό δεν ξέρετε ότι αφορά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Ρωμά, μειονότητα, οικογένειες στην ακραία φτώχεια, μονογονεϊκές? Τι κάνετε για όλα αυτά? Απολύτως τίποτα. Κι όμως είναι δική σας, πέρα για πέρα και όλων των κυβερνήσεων βέβαια, η πολιτική ευθύνη, γιατί είναι το αποτέλεσμα των δικών σας πολιτικών να βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την κατάσταση. Και έρχεστε τώρα και τους κουνάτε το δάχτυλο απειλητικά, αντί να αναλάβετε τις δικές σας βαριές ευθύνες. Πολύ βολικός, αλήθεια, για σας, κύριε Υπουργέ, αντίπαλος η μάσκα, μόνο που δεν μπορεί να κρύψει τις δικές σας βαρύτατες ευθύνες. Ευχαριστώ.